Γεια σας. Σε αυτό το tutorial θα πούμε κάποια shortcuts όσον αφορά για το κόψιμο των πλάνων για να διευκολύνεστε. Αντί να πατάτε δηλαδή το Razor Tool, αυτό εδώ πέρα, και να κόβετε τις σκηνές, μπορείτε για παράδειγμα, πρώτον, εάν θέλετε να κόψετε από την αρχή του βίντεο μέχρι εκεί που έχετε αποφασίσει να το κόψετε, πηγαίνετε εκεί που θέλετε να το κόψετε ακριβώς και πατάτε το γράμμα Q. Πατώντας το γράμμα Q βλέπετε ότι έχει κοπεί από την αρχή μέχρι εκεί που επιλέξατε να κοπεί το βίντεο. Να πατήσω ένα Ctrl Z να το ξαναδείτε. Ctrl Z. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το κενό εδώ πέρα. Επομένως, όταν εμείς, εάν εμείς αυτό το κενό εδώ πέρα του ήχου, που δεν δείχνει, δεν έχει ήχο ας πούμε, και θέλουμε να το κόψουμε από εκεί το βίντεο, μόλις πατήσετε το Q θα κοπεί ο ήχος και η εικόνα, θα ξεκινήσει δηλαδή από εκεί που κόψατε. Λοιπόν, ξανά ένα Ctrl Z να σας δείξω κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, μπορείτε να πατάτε ανά πάσα στιγμή, αντί να πατάτε το Razor Tool εδώ πέρα και να χάνετε χρόνο, πατώντας το Ctrl K, βλέπετε εδώ ότι βάζετε όσα περισσότερα κάνετε trim στα πλάνα, κόβετε τα πλάνα. Εάν θέλετε να κόβετε παράλληλα και ο ήχος, αυτόματα και ο ήχος, θα πρέπει να επιλέγετε εδώ πέρα και το audio. Επιλέγοντας το audio, εάν πατήσετε Ctrl K τώρα, θα κοπεί και ο ήχος και η εικόνα. Ξανά εδώ, Ctrl K, κόβεται και ο ήχος και η εικόνα. Εάν έχετε περισσότερα βίντεο, ας πούμε ας βάλουμε κι άλλο ένα βίντεο. Λοιπόν, βάζουμε από πάνω και αυτό το βίντεο εδώ πέρα που έχει την ιστορία των αμαξιών ας πούμε. Την ιστορία του αυτοκινήτου. Για να πατώντας το Ctrl K τώρα, βλέπετε ότι δεν κόβεται το πάνω πλάνο, η πάνω ταινία δεν κόβεται που βρίσκεται στο V2. Θα πρέπει να το επιλέξετε, V1 και V2 εδώ, και θα πρέπει να επιλέξετε και τον ήχο του εδώ πέρα, το α2. Επομένως τώρα, εάν πατήσετε Ctrl K, κόβονται όλα. Και έτσι μετά επιλέγετε τα πλάνα αυτά, πατάτε ένα delete και αυτό εδώ το κενό, δεξί κλικ, ripple delete. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, αντί να πατάτε αυτό εδώ που κάναμε δηλαδή, αντί να πατάτε όλο αυτό, να πατάτε delete και μετά δεξί κλικ, ripple delete, για να έρθουν ξανά τα επόμενα πλάνα να έρθουν κοντά στα προηγούμενα. Μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Θα πατάτε πρώτα, ας πούμε, ας πάμε εδώ πέρα, θα πατάτε, να σβήσουμε και το ένα βίντεο για να μην μπερδεύεστε με πολλά βίντεο, και να σβήσουμε και τον ήχο του. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό εδώ το πλάνο θέλουμε από εδώ να κοπεί το πλάνο. Επομένως, πατάμε Ctrl K, βλέπετε κόβετε, και μετά πάτε εδώ, για παράδειγμα δεν θέλουμε το πλάνο με το πουλάκι εδώ πέρα ας πούμε να μην, θέλουμε να κοπεί, πατάτε αντί για Ctrl K ξανά, πατάτε Q. Επομένως κοιτάξτε, έκοψε το πλάνο, το έσβησε και έφερε τα επόμενα πλάνα ξανά και τα κόλλησε στα προηγούμενα. Δηλαδή, κοιτάξτε, το πουλάκι έχει κοπεί εδώ πέρα, βλέπετε. Δηλαδή κερδίζετε χρόνο. Λοιπόν, αντί δηλαδή να κάνατε Ctrl K και μετά ξανά, εδώ που είναι το πουλάκι, μετά εδώ πέρα, ξανά Ctrl K, μετά να πατάγατε εδώ πέρα, να επιλέγατε αυτά τα πλάνα, να πατάγατε delete, backspace ας πούμε, ή delete για να σβήσουν και μετά δεξί κλικ ripple delete, δηλαδή αντί να κάνατε όλο αυτό, για να κερδίσετε χρόνο
πατάτε μόνο ένα Ctrl K, μετά πάτε εδώ πέρα, ξαναπατάτε ένα Q και με τη μία το κόβει και το φέρνει τα επόμενα πλάνα, τα φέρνει και τα κολλάει στα προηγούμενα πλάνα. Χωρίς να υπάρχει κάποιο κενό εδώ πέρα. Βλέπετε, δεν υπάρχει κάποιο κενό. Και το ίδιο είναι εάν έχετε και περισσότερα πλάνα. Το ίδιο πράγμα, απλώς μην ξεχνάτε εδώ πέρα να δηλώσετε ποια να κόβονται βασικά. Ποια κανάλια εικόνας και ήχου να κόβονται. Επίσης, εάν θέλετε να κόψετε από το τέλος, για παράδειγμα, εάν θέλουμε να κόψουμε αυτό εδώ πέρα που δεν έχει ήχο, το κομμάτι εδώ στο τέλος που δεν έχει ήχο, ερχόμαστε εδώ πέρα που σταματάει ο ήχος και πατάμε W. Και το από εκεί που πατήσαμε το W και μέχρι το τέλος το κόβει.